Καλησπέρα, Χωσέ. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Όλα καλά, όλα καλά, ευχαριστώ. Όλα καλά. Πριν να καλησπέρισω και τον Κώστα τον Κούσιο που είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει στη μετάφραση φυσικά. Καλησπέρα. Η πρώτη ερώτηση για τον Χωσέ είναι φυσικά πώς είναι η ζωή χωρίς ΠΑΟΚ πλέον και αν είδε το εκπληκτικό βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ πριν από λίγες ώρες που τον ευχαριστεί για αυτά τα 6 χρόνια. Χωσέ, first question, how is life without ΠΑΟΚ anymore? And if you see the video that ΠΑΟΚ yesterday released about yourself, a thank you video, that it was very sentimental, very, very passionate. Yes, okay, the life is going good. Normally now we are in holiday, so this is it's very nice and everything is more easy. Mm-hmm. And yes, I saw yesterday the video, very nice video. I appreciate too much that ΠΑΟΚ made this. As you told us, it's very, very, very nice, very sentimental, and of course, when I saw the video, I feel this emotional, so, mm-hmm. so it was very nice, really nice. Mm-hmm. Η ζωή τώρα βέβαια χωρίς τον ΠΑΟΚ είναι καλή γιατί είμαστε σε διακοπές, είναι εύκολη και περνάμε αρκετά καλά. Είδα το βίντεο της ΠΑΕ, πράγματι ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο, πολύ όμορφο, μια πολύ έτσι συναισθηματική κίνηση. Ένιωσα φορτισμένος κάποια στιγμή με αυτό το βίντεο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Να ρωτήσουμε τον Χωσέ, γιατί αυτό που ρωτάει όλος ο κόσμος δηλαδή, ουσιαστικά αυτό μεταφέρω, γιατί μετά από 6 χρόνια δεν συνεχίζει τον ΠΑΟΚ? Ποιος είναι ο κύριος λόγος, ας πούμε, για να το μάθει και ο κόσμος? Of course, Jose, you know all the fans are questioning maybe the most simple thing. Why after 6 years did you leave from ΠΑΟΚ? What happened and the relationship between you and the club end? Yes? Jose. Ah, you finished with this, with them? Yes. No, sorry. Okay. No, after 6 years, you know, I believe that, as you say, the relationship maybe between the club and me was very nice during this year. Mm-hmm. And I thought that in the last conversation, that the feeling that I have with the club during this the last month and everything, I thought that it was the right moment to finish, to go in the best way and to don't have any problem and to don't force anything more in the club. I had the feeling that it was the right moment now. I have to say thank you to Lucescu and Boto because they speak too much with me and they show me how much they want to make me stay there. Mm. But okay, with the club it was a different feeling, and I believe that I understood that it was the right moment to finish now, to leave now, because better than to force maybe to stay more year and to maybe don't finish in the best way that mm-hmm. We can do it now in this moment, no? Yes. So for that reason, I take the decision to leave, and because like this, I believe that okay, I keep in my heart in the very nice position of power, and I will keep this for the life, no? Mm-hmm. That's right. Μας λέει λοιπόν ότι μετά από 6 χρόνια πραγματικά και αφού πέρασα πάρα πολύ ωραία στον σύλλογο, τον προηγούμενο μήνα είχαμε συζητήσεις με την ομάδα και ένιωσα ότι ήταν η καλύτερη στιγμή, η κατάλληλη στιγμή για να ολοκληρώσω την παρουσία μου στην ομάδα μετά από όλα αυτά τα 6 χρόνια. Θέλω να πω ευχαριστώ στον κύριο Λουτσέσκου και στον κύριο Μπότο που μου μίλησαν σχετικά, που μιλούσαμε όλο αυτό το διάστημα σχετικά με το μέλλον μου και το παρόν μου στην ομάδα. Νομίζω ότι δεν ήθελα να πιέσω καταστάσεις έτσι ώστε να μείνω περισσότερο και ενδεχομένως να μην έχω το καλύτερο τέλος που θα ήθελα κι εγώ με την ομάδα. Έτσι πήρα την απόφαση να αποχωρήσω, θέλοντας να φύγω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κρατήσω στην καρδιά μου σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε πολύ υψηλή θέση όλα αυτά τα όσα έζησα στην ομάδα αυτά τα 6 χρόνια. Πριν φτάσουμε στο οριστικό αντίο, δηλαδή στο τέλος της παρουσίας του τον ΠΑΟΚ, λίγες μέρες πριν, αυτό που είχαμε νιώσει εμείς είναι ότι θα ανανέωνε με τον ΠΑΟΚ, θα υπέγραφε καινούριο συμβόλαιο. Τι άλλαξε, τι χάλασε στο τέλος? Αυτό καταλαβαίναμε εμείς, μήπως δεν ήταν έτσι?
We had the idea, Jose, before the official announcement of you leaving from the club, that maybe that was a renewal going on, that the discussions were positive, that maybe you would have stayed in the team. We had that idea. Maybe it was the atmosphere that was positive about you staying with the team another year. What happened and this didn't work? Okay, I believe that, yes, as you say, the atmosphere was very nice with the fan, with everybody, and this to continue. But it's true, okay, the let's say when finish the season and start the negotiation with the club, was going very, very well, no? So I spoke many times with the club and I told them that, okay, I have some offer that was very nice and we want to discuss. Maybe they don't believe that this was true. And in the end, okay, we don't know. I have the feeling that I want to say one club that really want me. And I feel that from the club, they have spoke with us with Sabiri in a very good way. And we have different expectations of me. And let's say that they check too much my age and everything. And I know how was my level in the last game, and I tell them that I understand that maybe they want to give me 1 year, but for me, I feel very good and I want to continue to play in high level and to win a trophy and everything. Mm-hmm. And they have different expectations of me, you know, because of the age and everything. So for that reason, I told you before that before to continue with the relationship that maybe can finish in a bad way, better to finish now that everything was very nice, very good, and to each one to go in different way, and who know in the future what will happen. Mm-hmm. Μας λέει ότι πράγματι η ατμόσφαιρα ήταν πολύ καλή, ήταν θετική για να συνεχίσω μετά από μια πολύ καλή εξαετία που είχαμε. Γίναν συζητήσεις, έγιναν σε πολύ καλό κλίμα οι συζητήσεις όλο αυτό τον καιρό. Προφανώς ίσως δεν πίστευαν ότι μπορούσα να συνεχίσω στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως είχα τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως είχαν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με μένα για την ηλικία μου, για το αν μπορούσα να συνεχίσω να είμαι σε υψηλό επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσα να συνεχίσω να είμαι σε υψηλό επίπεδο, να συνεχίσω να κατακτώ τίτλους και τρόπαια. Και νομίζω ότι μετά από αυτή τη διάσταση απόψεων, γι' αυτό και επέλεξα να τελειώσω αυτή τη σχέση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τις καλύτερες δυνατές αναμνήσεις και να είμαστε όλοι χαρούμενοι για το πώς ολοκληρώθηκε αυτή η σχέση και να μην είμαστε δυσαρεστημένοι ίσως από ένα χρόνο ακόμη μετά ανέμενα. Ήταν συζητήσεις και απόφαση του νέου αθλητικού διευθυντή ή του προπονητή? You think it was a decision of the new director, Mr. Botto, or it was only the coach, Mr. Lucescu, or both? No, what I know that okay, Lucescu and Botto, they call me almost every day because they want to make me stay there and to continue because they thought that I was very important for the team. Mm-hmm. And no, with them was we speak almost every day, and in the end, I feel also very, very sad for them. No? Uh-huh. So you think that they wanted you? So maybe someone else didn't want you to continue? No. I think okay. Even the club is not mean that they don't want me. They want me because they make me offer and everything. Mm-hmm. But my feeling is that they don't want me or they don't appreciate how much I thought. No? Maybe they thought that okay, I can stay in the club because I was there 6 years, and my feeling was that I want to be in the club because I really feel important for the team, no? Uh-huh. Like, for example, the coach told me, or Botto told me, no? And I understood that this feeling, but this is was my feeling also from the beginning, no? Because if you are in January, in February, you see when they have some important player, they renew, they speak and everything. When you leave something like that until the end of the season, for me, this means something. This means something, for that, yes. From that way, yes, was also the decision, no? Mm-hmm. Μας λέει ότι και με τον κύριο Λουτσέσκου και με τον κύριο Botto μιλούσαμε σχεδόν καθημερινά. Μου τηλεφωνούσαν και μιλούσαμε για την συνέχιση της καριέρας μου. Και στο τέλος μπορώ να πω ότι λυπάμαι για αυτούς, γιατί δεν μπόρεσα να ικανοποιήσω την επιθυμία τους. Νομίζω ότι με ήθελαν, γιατί μου έκαναν προσώρα. Απλά έχω την εντύπωση, έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως με ήθελαν δεν ήταν ακριβώς ο ρόλος τον οποίο περίμενα εγώ για τον εαυτό μου. Και άλλωστε όταν μια ομάδα σε θέλει πραγματικά και σε θέλει για βασικό ρόλο,
Προφανώς και σε ανανεώνει από το χειμώνα, από τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, όπως έκανε με άλλα παιδιά. Και αυτό νομίζω ότι κάτι έδειχνε για μένα, όταν έφτασαν δηλαδή το καλοκαίρι να συζητήσουν μαζί μου, και κατάλαβα ότι ίσως δεν ήθελαν να έχω το ρόλο αυτόν που ήθελα εγώ για τον εαυτό μου. Και γι' αυτό προχωρήσαμε σε διαφορετικούς δρόμους. Άρα προφανώς καταλαβαίνουμε ότι του μετέφεραν ότι δεν θα είναι βασική επιλογή του χρόνου, κάτι στη νέα ομάδα του ΠΑΟΚ, θα πάω στην καινούρια χρονιά, κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμούσε. Επίσης, από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έβγαινε το τελευταίο διάστημα ότι αυτός ζητούσε, παύλα απαιτούσε, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ του έκανε προσφορά μόνο για ένα χρόνο. Ισχύει αυτό τελικά? So maybe the difference was you wanted a basic role in the team, in the plans of the team, and you know there are some stories, some reportage in Greek media that maybe you wanted 2-year contract and PAOK offer 1-year contract. Is all this true? No, okay, no, because we really don't speak about the years, because I understood that when I spoke with Savidi last year, that okay, I don't have any problem to sign every year 1 year because I feel good and I have confidence in myself. But okay, this the feeling that I need to feel important from the club. This is true that I'm a player that I need this. And yes. In the last period, I didn't feel this, and for that reason, as I told you, it was totally like this. You know, when I start to feel something is going something in different way, I prefer to stop to say okay. We were amazing this year, 6 years. Yes. And better to stop here because maybe we force 1 more year. After, we will not be okay between us. So better to be like this. Mm-hmm. Δεν μιλήσαμε για χρόνια, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα πρόβλημα να μείνω ακόμη και για ένα χρόνο. Ανάλογα με την προσφορά της ομάδας. Το θέμα ήταν ότι εγώ είχα την αίσθηση και έχω την αίσθηση ότι δεν ένιωθα σημαντικός για τα πλάνα της ομάδας για το μέλλον. Είχαμε εκπληκτικό διάστημα που ήμασταν μαζί, 6 χρόνια εκπληκτικά, όμως δεν ένιωθα τόσο σημαντικός πλέον στα πλάνα τους, και γι' αυτό είπαμε ότι καλύτερα να σταματήσω εδώ, όπου έχουμε πάρα πολύ καλές αναμνήσεις. Ήμουνα και ήταν και η ομάδα ευχαριστημένη μαζί μου. Ένιωσα ότι τον τελευταίο χρόνο δεν ήταν τόσο ικανοποιημένοι από εμένα, δεν με υπολόγιζαν τόσο πολύ, και γι' αυτό θεώρησα ότι ήταν η καλύτερη στιγμή για να αποχωρήσω. Άρα καταρρύπτεται αυτό για το συμβόλαιο που γράφτηκε τόσες πολλές φορές. Ναι. Πόσο καιρό πιστεύει θα παίξει ακόμα ποδόσφαιρο? Βρίσκεται στην ηλικία των νομίζω των 35. Πόσα χρόνια έχει ακόμα, πιστεύει? Να το πεις λίγο πιο κομψά, έτσι όπως το λέω. Many fans and you, Jose, told us about many sometimes the age is a crucial part of a team's decision. How many years do you think you can play in high level? We are sure that you can do it, but how do you feel yourself personally about playing in a high level? You are now 34, 35. Yes, I'm 35, but I know, this I told you, I feel very good. Also, I saw the last year, because you know, you will play with the GPS and we can see everything, the speed, intensity, everything. Mm-hmm. And I was have this year the number of 2-3 years ago. So this was very, very important for me. I understood that I was very good. Also, it's true that I'm a little bit lucky with my physical condition, because you can see maybe other players that are more heavy or more this, and yes, they have more problems. In this way, for me, it's more easy. And I believe that you know, also I'm a professional guy, that I take yes care about everything. I believe that I can continue some years more. But you never know, because in football there are many things, injuries, and many thing can happen, but okay, I will push myself in the best way to continue to play many, many years. Mm-hmm. Λέει ότι νομίζω ότι είμαι σε μια πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, αν δει κανείς και τα νούμερά μου από τα μηχανήματα τα οποία μας μετρούσαν, το GPS υπήρχε, ναι, από τα μηχανήματα τα οποία μας μετρούσαν, οι αριθμοί μου ήταν πάρα πολύ καλοί. Νομίζω ότι είμαι και τυχερός αυτό, γιατί και η φυσική μου κατάσταση είναι πολύ καλή, υπό την έννοια ότι είμαι πιο αδύνατος σε σχέση με άλλους, είμαι χωρίς τραυματισμούς και τα λοιπά. Και είμαι και επαγγελματίας, νομίζω ότι μπορώ δηλαδή να διατηρήσω τον εαυτό μου σε μια πειθαρχημένη κατάσταση, οπότε πιστεύω ότι μπορώ να παίξω και άλλα χρόνια σε υψηλό επίπεδο. Άλλωστε, εντάξει, κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό με σιγουριά. Στο ποδόσφαιρο όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει και η τύχη, υπάρχουν τραυματισμοί που κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, όμως θεωρώ ότι ακόμη και σε αυτήν την ηλικία μπορώ να προσφέρω πολλά σε υψηλό επίπεδο.
θυμάται την πρώτη μέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και αν πίστευε εκείνη την ημέρα ότι θα έμενε για 6 ολόκληρα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Do you remember, Jose, the first day that you came to Thessaloniki 6 years ago, and if you believed that time that you're gonna stay in the team for 6 whole years? Yes, I remember this day, and yes, of course, no, I don't have this feeling when I arrived, because also in the last, let's say, 3-4 years before to arrive in PAO, I was changing every year the team and everything, so it was, I was thinking maybe, okay, I will stay 1 year there and then I will leave, something like that, no? And I remember that I was there, I was very good sit in one place near, okay, to Macarena Palace, in one restaurant there, near to the, in front of the Paralia, and I was looking when the people go up and down, because it was July, I think, and it was a very nice place, very nice the weather, the people, and I loved this day when I arrived, and I understood that it was a very nice place. But to be honest, I didn't expect that too, I will be there this year. Φυσικά και θυμάμαι εκείνη την ημέρα. Βέβαια δεν πίστευα ότι θα μείνω τόσο πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Πίστευα ότι μπορούσα να μείνω κάποια χρόνια. Κάθε χρόνο που ανανέωνα, που περνούσε ο καιρός, το πίστευα όλο και περισσότερο. Βεβαίως και θυμάμαι ότι ήταν Ιούλιος όταν είχα έρθει. Η Θεσσαλονίκη πάρα πολύ ωραία πόλη. Είχα πάει στο Μακεδονία Παλάς, πολύ ωραίο ξενοδοχείο, πολύ ωραίο εστιατόριο τότε. Ο κόσμος πολύ ωραία με αντιμετώπισε. Αγάπησα εκείνη την ημέρα. Και κατάλαβα ότι μπορούσα να δεθώ με την πόλη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Ήταν αυτά τα 6 χρόνια που πέρασε στον ΠΑΟΚ και με όλα αυτά που συνέβησαν, τίτλοι και τα λοιπά, αυτά τα χρόνια που ονειρεύτηκε όταν ξεκινούσε να παίζει μπάλα, παιδί. When you started to play football as a kid, did you imagine that maybe you had 6 years in one club, one big club of foreign country, to win all these titles, to have all these memories, to have all these unforgettable moments in your career, personally and as a team. Did you imagine that you had this type of career in a foreign country and with all these achievements? No, to be honest, no, because I was dreaming when I was a kid, okay, to play in my city, in Sevilla and everything, but I never expected to go away in another country, to play in another country. And of course, not to go in Greece, that maybe it's even more faraway country, and to arrive in one club that we make history like we did, no? Yes. It was something very nice. And also, you know, it's something very more special, because if you do something special in your country or in your city, and you become something important in your city, it's like, okay, you are from there, the people love you because you are there, and you were born there, and everything was there. But when you go in another country, and you become like a, I don't know, like a son of the people, of the fans, and in one country, I feel too much respect in Greece. Not only about power. In Greece in general, for me it was amazing how the people respect me and everything, how I feel the love for our fans, for the other fans. For me it was very, very nice, very nice. And the experience that I lived during this year, I will never forget. Μας λέει ότι όχι, δεν ονειρευόμουν κάτι τέτοιο. Φυσικά σε παιδί ονειρευόμουν και εγώ να παίξω στην πόλη μου, στη Σεβίλη, όπως όλα τα παιδιά. Δεν περίμενα να παίξω σε τόσο υψηλό επίπεδο μακριά από τη χώρα μου, και ίσως και πιο μακριά από ό,τι ίσως κάποιος υπολογίζει. Να έρθω σε ένα σύλλογο μεγάλο, να γράψω ιστορία, όπως κάναμε, η αλήθεια είναι, όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν κάτι πολύ special για μένα. Ένιωσα πολύ μεγάλο σεβασμό από τον κόσμο της ομάδας, ακόμη και από φιλάθλους άλλων ομάδων. Ήταν μια εκπληκτική περίοδος. Για μένα ήταν κάτι το οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τι είναι αυτό που κέρδισε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε αυτά τα 6 χρόνια στον ΠΑΟΚ? Προσωπικά αυτός. As a person, what is the most valuable thing to keep after all these 6 years being in ΠΑΟΚ? To be honest, as I told you before, the respect and the love of the fans. Because finally, I believe, I say always when I was there and now that I'm out. The keys and the power of the club is not the player. The player stay there, play 6, 7, 10 years, 2 years, but they are leaving. They go, they come back, other player, and the power continue. Finally, the fans say always. The fans, the people who love the club, they will stay always there. And
this is the most important of power. And when you feel this respect and this love for these people, you cannot achieve anything more better than this. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ζητάς κάτι πιο σημαντικό, δεν μπορείς να κρατήσεις κάτι πιο σημαντικό από την αγάπη του κόσμου και το σεβασμό τον οποίο ένιωσα, γιατί ο κόσμος είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ. Yeah. Δεν είναι οι παίκτες. Οι παίκτες έρχονται και φεύγουν, θα μείνουν 5, 6, 7, 10 χρόνια το πολύ σε μια ομάδα και θα φύγουν. Ο κόσμος είναι αυτός που μένει και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα ότι αυτός ο κόσμος που είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ και που είναι για πάντα εκεί, κοντά στην ομάδα, αυτός ο κόσμος με σεβάστηκε και με αγάπησε. Είναι αυτό το οποίο κρατάω. Θέλω το ένα παιχνίδι που γούσαρε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο, όλα αυτά τα χρόνια. Ένα παιχνίδι. Only one game, Jose, that you remember the most in your career in PAOK all these 6 years. The most unforgettable game in your 6-year career in PAOK. Εντός ή εκτός. In Europe, in Greece, away, in home, wherever. I don't know. There were many, many, many games. It's very difficult to say one game. But it's so down. I saw when I saw the message of the people and of the fans that many of them, they asked me, I cannot forget this game because this was something amazing and this make us the possibility to take the double and to win everything. And they speak a lot of about the game against Panionios at home that we were losing, we go to the extra time, we have to score 2 goals, almost was impossible. And I have the feeling on the game, and also the people was so outside that it was maybe the only one that believed that we can win this game. Yeah. And finally we win and we pass and we go to the final in the end and we win the cup, and this means they give us the possibility to get to win the double, to make something that never happened before in the history of PAOK, no? And yes. Now I saw when I say goodbye, and many fans they remember this game, and also I forget a little bit this game. But when I saw that the other people remember this, it's true that maybe it was one of the most nice games that I played in PAOK. No? Yes. Μας λέει ένα παιχνίδι το οποίο ίσως να μην είναι τόσο εμπορικό, να μην το κρατάει στη μνήμη του πολλούς κόσμους, όμως απ' την άλλη τονίζει ότι έχω πάρει πολλά μηνύματα από φιλάθλους της ομάδας για το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ένα παιχνίδι το οποίο πήραμε στην παράταση, έπρεπε να βάλουμε 2 γκολ και μόνο ο κόσμος το πίστευε ότι μπορούσαμε και εμείς να το κερδίσουμε και να προκριθούμε. Το καταφέραμε πράγματι, βάλαμε 2 γκολ, κερδίσαμε στην παράταση, πήραμε την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλου, ο οποίος τελικός του κυπέλου μας οδήγησε σε ένα double για το οποίο γράφτηκε ιστορία, δεν το είχε καταφέρει ξανά η ομάδα. Οι φίλαθλοι μου το θύμισαν αυτό το παιχνίδι πραγματικά και όντως είναι ένα από τα πιο special παιχνίδια στην καριέρα μου. Μπορούμε να πούμε κάτι για τη συνέχεια. Τι σκέφτεται να κάνει? Now about the continue. What is your thoughts about the future? Okay, the future is to start in my new team, to try to achieve the target that we want to do, to continue to play in the best level possible and to not have injury, of course, and to enjoy the football. But because finally we are football players because we enjoy this life and we want to continue. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα η στόχη μου είναι στη νέα μου ομάδα, από εδώ και στο εξής, να συνεχίσω να παίζω σε υψηλό επίπεδο, να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Πάντα η ζωή του ποδοσφαιριστή είναι κάτι το οποίο έχει και τα ρίσκα του. Εγώ θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να συνεχίσω να νιώθω ωραία με αυτή τη ζωή. Η ζωή του ποδοσφαιριστή έχει τις ιδιαιτερότητές της, όμως θέλω να συνεχίσω να το κάνω αυτό σε καλό επίπεδο. Εκεί που θα πάει θα μιλάνε και εκεί ελληνικά? Where you go, they're gonna speak also Greek there, eh? Yes, okay. I have to improve also. But you're gonna be familiar with the basic stuff. Yeah, this is true, yes. Ναι, θα μιλάνε ελληνικά και εκεί και είναι κάτι το οποίο πρέπει βέβαια και εγώ να βελτιώσω λίγο. Τα ελληνικά του? Ναι. Ωραία. Ωραία πάσα μου έδωσε. Θα σηκωθώ για τρεις, αν και μιλάμε για ποδόσφαιρο, να μας πει κάτι κλείνοντας τα ελληνικά. Στον κόσμο. Maybe the final message from you, Jose, would be ideal to be in Greek. To who? To the fans that listen και to you right now. Να δούμε πόσο καλά ελληνικά έμαθε. So we can find out how is the level of your Greek. to speak is very difficult. To understand is much more easy. Mm-hmm. But okay, I just want to say okay, ευχαριστώ πολύ for this 6 χρονιά. Πολύ καλά.
το κόσμο. Ευχαριστώ πολύ το ΠΑΟ. Ευχαριστώ πολύ το ΕΦΗ Χρονιά. Πολύ amazing, how you say. Mm-hmm. Μου λείπει, θα μου λείψετε. Θα μου λείψετε. Θα μου λείψετε, οκ. Κλασική ερώτηση που την έχουμε κάνει σε όλους τους ξένους ποδοσφαιριστές που φεύγουν μετά από χρόνια. Ποια είναι η πρώτη λέξη ελληνική που έμαθε? And the classic question about all the foreign players that come and play in our country. Και να την πει. What is the first Greek word that you learn coming here? I have to say. If you want. No, if it's a bad word, no. But is a bad word. Okay, it starts from M. From M, eh? It starts from M. Η κλασική λέξη που αρχίζει από μη. I'm finishing in Alaka. Τέλεια. Why every foreign player in Greece, coming here in Greece, learn this word? Everybody. I think this is a word that all the people say, even when they say good morning. Say Calimera, and directly boom, this one. And you say, okay. And when one Greek told you this, is because you are a good friend and they love you. So this is nice. Τι μαθαίνω αυτή τη λέξη, την οποία αρχίζει από μη, μας την είπε τώρα. Και τελειώνει σε άλλα. Και τελειώνει σε άκας, ναι. Γιατί λέει όλοι, όταν ερχόμαστε εδώ οι ξένοι, κατευθείαν λέει μας μιλάνε με αυτή τη λέξη. Όλοι λέει αντιμετωπίζουν αυτή τη λέξη ως μια φιλική προσέγγιση. Τι κάνεις ρε, κτλ. Κτλ. Ναι. Και γι' αυτό λέει όλοι οι ξένοι μαθαίνουμε αυτή τη λέξη πρώτα. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή του και στην καριέρα του. All the best, Jose. We'd like to thank you very much for this conversation. We would like to wish you all the best in your career, in your personal life, for your family and everybody. Of course, it would be you would be a friend always for us here in Thessaloniki and for the club, of course. Και ότι στεναχωρήθηκε πολύ ο κόσμος. Το κατάλαβα και στα social media, εγώ πολύ. And of course, maybe you know it already, but the fans of PAOK are very depressed about you leaving from the team. They're not happy. Yes, okay. No, also me, to be honest, tough decision to leave PAOK is no easy. Mm-hmm. Even if maybe if you think that was the best decision, it's not easy. I feel very, very sad, but okay, we have to continue. Mm-hmm. And I want to say thank you to all the fans, to all the people, so to you, to all the media, because you were very important also in our life mm-hmm. in this period. And I wish you all the best. I wish you to travel around Europe many, many times, many important games, to win title, to be in auto final, because this means that PAOK will be continuing the same way. And this is my wish for the PAOK and for all the people to enjoy, to continue to enjoy, to leave the club where they deserve. Mm-hmm. Λέει ότι εντάξει, καταλαβαίνω και εγώ ότι ο κόσμος στεναχωρήθηκε και εγώ στεναχωρήθηκα. Ήταν μια πολύ σκληρή απόφαση, μια δύσκολη απόφαση, δεν ήταν εύκολη. Είμαι και εγώ λυπημένος και ο κόσμος γνωρίζω ότι ίσως είναι λυπημένος. Θέλω να τους ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω όλους εσάς και τον κόσμο και εσάς τα media που κι εσείς ήσασταν σημαντικό μέρος στην προσπάθειά μας όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ να ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη, να συνεχίσει να ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη, να συνεχίσει να παίζει η ομάδα παιχνίδια σε υψηλό επίπεδο και στο εξωτερικό. Εύχομαι όλα τα καλύτερα, όλα τα καλά για την ομάδα και τον κόσμο. Χωσέ, ευχαριστούμε πολύ που μίλησες στο Λίμπερο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Υγεία, να είσαι καλά.